Προσωρινή ανακοχή μεταξύ εργαζομένων στον ΟΑΣΤ και Υπουργείου Μεταφορών. Όπως όλα δείχνουν, η Θεσσαλονίκη θα συνεχίσει να έχει αστικά λεωφορεία και τις επόμενες ημέρες, καθώς αύριο αναμένεται να εκταμιευτούν τα χρήματα για την πληρωμή του μισθού του Αυγούστου στους εργαζόμενους. Αν τελικά γίνει εκταμείευση των χρημάτων αύριο, η δική μου εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η συνέχιση της αναστολής των κινητοποιήσεων. Δεν σταματάμε τις κινητοποιήσεις, δεν λέμε ότι όλα καλώς, αλλά αν και εφόσον αύριο πληρωθούν οι εργαζόμενοι, θα έχει από τη δική μου την πλευρά εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να δουλεύουμε κανονικά. Τα χρήματα που θα εκταμιευθούν από την τακτική επιχορήγηση του Νοεμβρίου θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο για τη μισθοδοσία. Ωστόσο και πάλι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ θα έχουν λαμβάνει τον μισθό του Σεπτεμβρίου, γεγονός που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων στο μέλλον. Έχει κρατήσει πολύ αυτό το πράγμα. Οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι, ζητούν τα λεφτά τους, λύση δεν δίνεται και ο κόσμος. Και αυτό ποιο εργαζόμενο θέλει να είναι απλήρωτο. Και τώρα που ζούμε αυτή τη ζωή, να δούμε, κάνει να είσαι απλήρωτος. Απλώς μια πόλη ταλαιπωρείται. Βέβαια, οπωσδήποτε. Πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο να δυσκολεύουν την πόλη. Έτσι, υπάρχει μια κοινωνική ευθύνη απέναντι στην πόλη. Εντάξει, όλοι υπάρχει έχουν φόβος ότι θα ξαναέχουμε τα ίδια. Προφανώς. Εξαρτάται και από τον κόσμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που ξεκίνησε το κίνημα το stop, αν θα υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη ανάμεσα στον κόσμο, σίγουρα θα ήταν. Θα υπήρχε κάποια λύση που δεν θα ήταν μία ορίστη λύση. Εσείς χρησιμοποιήσατε μία τέτοια λύση? Όχι, αλλά κακώς δεν το έκανα. Και ενώ οι εργαζόμενοι στον οργανισμό καλούν εκ νέου τον Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη σε διάλογο για το μέλλον του ΟΑΣΤ, ο νέος προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Λάμπρος Τσόγκας παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον ΟΑΣΤ από το Τμήμα Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο κ. Τσόγκας ζητά να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας, αλλά και η αιτία που ο οργανισμός παρουσιάζει συσσωρευμένα ελλείμματα. Αν και εφόσον υπάρχει διαδικασία, είμαστε εδώ να πούμε τα πράγματα ως έχουν. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα απολύτως. Ξέρουμε ποιοι έχουν την ευθύνη για την κατάντια του ΟΑΣΤ. Και από εκεί και πέρα ο κ. Εισαγγελέας αναλάβει αυτός την όποια διαδικασία γίνει. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα της ασφάλειας, θα εξεταστεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρέμβασης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατάξει οικονομικό έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών.